συντρόφισσες και σύντροφοι, βρισκόμαστε σε ιστορικές στιγμές. Αλλά τις ιστορικές στιγμές δείχνει μεγαλύτερη δυναμική και η πυκνότητα των πολιτικών γεγονότων. Άρα μπορούμε να πούμε ότι είμαστε στις ιστορικότερες, νεότερες ιστορία. Εδώ λοιπόν πρέπει να κάνουμε μια αποτίμηση και να χαράξουμε μια στρατηγική και μια τακτική. Στην αποτίμηση αυτή τουλάχιστον εμείς που προερχόμαστε από το ΣΥΡΙΖΑ, ειδικότερα εμείς που είμαστε στην κοινοβουλευτική ομάδα, μπορούμε κατά τη γνώμη μου να το πω, να μιλήσω προσωπικά, εγώ τουλάχιστον, βλέπω τα εξής. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο να αντιληφθούμε όλοι πως το πολιτικό σχέδιο που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ, και δεν μιλάω για αυτό της ΔΕΤ, όλες οι υπεξεργασίες, όλες οι εργατοώρες, όλα τα ξενίκια συντροφιστών και συντρόφων για να αποτυπώσουν τις ανάγκες των λαϊκών στρωμάτων, το πώς με ταξικό πρόσημο θα ανασυγκροτηθεί ο τόπος, συγκρούστηκαν. Συγκρούστηκαν με την Ευρωζώνη και συγκρούνται και με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Δεν μπορούμε να πούμε πως όλα αυτά μπορούν να εφαρμοστούν σε αυτόν τον χώρο, σε αυτόν τον χρόνο. Και ούτε μπορούμε να περιμένουμε πως κάπως κάποια στιγμή θα αλλάξει όλο αυτό το αυταρχικό δημιούργημα, το οποίο βλέπουμε να εμβαθύνεται, τουλάχιστον αυταρχικότητα και την αντιδημοκρατικότητά του, και με τη Διατλαντική Συμφωνία που είναι πρώτον πιλότη. Μέσα σε αυτή την εμπειρία όμως, είδαμε πως ιτήθηκαν και κάποια άλλα πράγματα. Ιτήθηκε αυτήν η ελπέστατη στρατηγική ότι μπορούμε να περάσουμε από το μάτι της Βελόνας, μπορούμε να επιτύχουμε όλα αυτά τα πράγματα μέσα σε μια φαντασίωση πως δεν βλέπουμε συγκεκριμένες ρογμές στο σύστημα. Ιτήθηκε η αποδοχή όλων μας, το κλείσιμο των ματιών σε όλες αυτές τις αντιδημοκρατικές διαδικασίες της αυτονομημένης ηγεσίας που βλέπουμε τόσο καιρό. Έχει μια σημασία η αυτοκριτική, αλλά έχει όμως σημασία να δούμε τι κάνουμε από εδώ και πέρα. Δύο σημεία θέλω να επισημάνω, τα οποία θεωρώ πως μπορούν να μας βοηθήσουν να πάμε παρακάτω. Υπάρχει ανάγκη να δημιουργηθεί ένα άλλο συλλογικό υποκείμενο και αυτό θεωρώ πως όλες και όλοι όσοι είμαστε, όσοι βρισκόμαστε εδώ, το αντιλαμβανόμαστε. Όπως θεωρώ πως υπάρχει ανάγκη να υπάρξει συγκροτημένη και συγκεκριμένη παρουσία στις εκλογές, στις εκλογές εξπρές, σε αυτόν τον τακτικισμό, τον τελευταίο από τους πολλούς, που έχει επιλέξει ο Αλέξης Τσίπρας και το υπόλοιπο του κόμματος ιδιοκτησίας του. Αυτά τα δύο όμως αλληλοβοηθούνται και αλληλοσυγκρούονται. Τι θέλω να πω. Η ανάγκη να υπάρξει αυτή η απάντηση στις εκλογές δεν μπορεί να είναι μια λάθος αρχή για τη συγκρότηση ενός πολιτικού υποκειμένου. Στην ένταξή μου στην κοινοβουλευτική ομάδα που δημιούργησε η Λαϊκή Ενότητα, από την πρώτη στιγμή είπα πως δεν μπορεί να είναι μόνο μια συγκρότηση προσώπων, περσόνων, είτε είναι ο Διαμαντόπουλος, είτε είναι οποιοδήποτε άλλος, αλλά ούτε και σε μια συγκρότηση λάθος από τα πάνω, σχηματισμών οι οποίοι θα εκτεληθούν αυτή τη στιγμή να δημιουργήσουν ένα μέτωπο. Θεωρώ πως η εμπειρία του ΣΥΡΙΖΑ, η προηγούμενη εμπειρία, είναι διδακτική και σε αυτό το επίπεδο και σε αυτό το πεδίο. Θέλω να κάνω μια διευκρίνηση και σε αυτή να κλείσω, γιατί προσπαθώ πάντα να είμαι σύντομος. Είναι μια διευκρίνηση, χωρίς να θέλω, χωρίς να είναι μορφή προς τον σύντροφο, που είπε προηγουμένως ότι θα είμαι υποψήφιος σε αυτές τις εκλογές. Κοιτάξτε να δείτε. Εάν είμαι υποψήφιος ή όχι, πέρα από τη δικιά μου διάθεση, θα το αποφασίσουν οι συντρόφισσες και οι σύντροφοι στον ομό Καστοριάς, οι οποίοι θα στηρίξουν αυτό το μέτωπο που θα κατέβει στις εκλογές. Δεν θα είναι δική μου απόφαση. Θα είναι συλλογική απόφαση. Και όσες και όσοι θα στηρίξουν αυτό το μέτωπο, εξαρτάται η διάθεσή τους και ο αριθμός τους από πόσο ευρύ θα είναι αυτό το μέτωπο και από ποια χαρακτηριστικά θα έχει. Έτσι λοιπόν, δεν μπορούμε να γυρίσουμε στη λογική ενός ΣΥΡΙΖΑ του 2012,
δεν μπορεί η ρητορική μας να είναι μόνο τη μνημονιακή, να έχει μια τέτοια βάση, διότι εκεί είναι όπως συγκροτήθηκαν και άλλα κομμάτια, τα οποία όταν φτάσαμε στο κύριο σημείο, στο οποίο λέγαμε δεν μπορεί, μπορεί να κάνουμε τα κλειστά μάτια σε πολλά, να κλείνουμε τα μάτια σε πολλά, αλλά την κρίσιμη στιγμή δεν μπορεί να έχουμε μια τέτοια στροφή 180 μοιρών που ήρθε με τον πιο δυνατό τρόπο. Άρα το πρώτο που πρέπει να γίνει είναι να συγκροτεί με ταξικά χαρακτηριστικά, να αντιλαμβάνονται όλοι το ρόλο τους. Έτσι λοιπόν μπορεί να δημιουργηθεί μια τέτοια βάση από τα κάτω που θα αποφασίσει και ποιος θα κατέβει βουλευτής ακόμη και αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα, αλλά και να προτάξει μέσα από τη μάχη που θα δώσει για την εκλογική μάχη και ένα άλλο παράδειγμα. Να μας πει, παιδιά, εμείς έτσι λειτουργήσαμε και θεωρούμε ότι αυτό είναι το παράδειγμα για το πώς θα συγκροτείται το συλλογικό υποκείμενο. Ο κόσμος θέλει πλέον ξεκάθαρες κουβέντες. Θέλει απλές εξισώσεις μπροστά του για να μπορεί να απαντά με θάρρος και τόλμη. Παράδειγμα, αυτοί οι 6 μήνες ήταν ιδιαίτερα χρήσιμοι. Είχαμε 2 εκλογικές μάχες, στις οποίες αποτυπώθηκε ένας ταξικός διαχωρισμός στην κοινωνία και ένας ηλικιακός. Στο δημοψήφισμα, ο κόσμος αντέδρασε ως εξής, κατά την άποψή μου. Του δώσαμε τον λόγο, ενθουσιάστηκε. Μας δίνουν την κρίσιμη στιγμή τον λόγο. Κλείσαν οι τράπεζες μετά από την έλλειψη ρευστότητας που δημιουργήθηκε τεχνικά από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και τους δανειστές. Και λέει ο κόσμος, μας δίνουν τον λόγο, τους κλείνουν τις τράπεζες. Απαντάμε με 62%. Κανείς δεν μπορεί να πει πως 8 μήνες πριν θα μπορούσε να προβλέψει πως τα κανάλια της διαπλοκής θα ψάχνανε με αγωνία στις σειρές των ATM για να βρουν έναν άνθρωπο να βρίσκει την κυβέρνηση και να μην το βρίσκει. Κατά αυτόν τον τρόπο δεν μπορώ να πιστέψω πως αυτός ο κόσμος που του πηγαίναν το μυαλό ότι το όχι του θα ήταν έναντι ενός ατυχήματος μιας διαδικασίας ακόμη και εξόδου από την Ευρωζώνη την Ευρωπαϊκή Ένωση, πως το βάθος του μυαλού του δεν είχε αποτυπωμένο ακόμη και αυτό το ατύχημα. Λοιπόν, συντρόφοι και σύντροφοι, κλείνω με αυτό. Επειδή η ηγεσία και το υπόλοιπο του ΣΥΡΙΖΑ μας βάζει ένα ζήτημα, πως εμείς δεν μπορούσαμε να πάρουμε στο λαό μας τα λαϊκά στρώματα και τις καταθέσεις. Σε αυτό το εξάμεινο ετήθηκε και το άλλο. Τα κοστολογημένα προεκλογικά προγράμματα. Πλέον πρέπει να έχουμε πολιτικά προτάγματα, τα οποία πολιτικά προτάγματα πρέπει να είναι συγκεκριμένα, να βάζουμε τα ορίσκο στον κόσμο, αλλά το συγκεκριμένο πρόταγμα, το πολιτικό και το ταξικό. Δηλαδή, το λέω με απλά και κλείνω πραγματικά αυτή τη φορά. Οι καταθέσεις. Δεν μπορεί όταν ένας πολιτικός οργανισμός αυτό το μέτωπο και ό,τι παράξει σε συλλογικό υποκείμενο το οποίο θα παλεύει για τα λαϊκά στρώματα να μην θεωρεί δεδομένο οποιοδήποτε πόρο, ανθρώπινο ή υλικό των λαϊκών στρωμάτων στην προσπάθεια αυτή. Δεν μπορεί δηλαδή εμείς να έχουμε βέβαιο, και εγώ μόνο σε κάτι τέτοιο θα συμμετάσχω, πως οποιοδήποτε διελιστήριο, ολιγάρχη ή εργοστάσια του θα είναι στη διάθεση της προσπάθειάς μας αυτής, να μην είναι ο τελευταίος κόκκος σταδιού στο πιο ορεινό χωριό της Ελλάδας, το πιο μικρού και φτωχού αγρότη. Μόνο έτσι μπορούμε. Αυτό πρέπει να είναι το πολιτικό πρόταγμα. Όλα αυτά θα πρέπει να είναι στη διάθεσή μας και το δικό μας στρατηγικό σχέδιο να είναι η σοσιαλιστική κοινωνία. Σας ευχαριστώ πολύ.